θα καλημερίσω από τα Χανιά τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Γιάννη Μανολικάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα και σε εσάς. Καλά λέμε. Μπράβο, αργία και έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε τον πολιούχο της πόλης στην Παναγία. Α, χρόνια σας πολλά αργία, λοιπόν. Αλλά εντάξει. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί όλοι σας λοιπόν, έτσι, κύριε πρόεδρε. Α, αυτό πολλά, είναι το μεγάλο πολλά, ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί όλοι Παναγιά λέμε. Συζητούσα πριν από λίγο και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Νικολιδάκη και από το Ρέθυμνο, και με τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Νίκο Κουκολάκη, αυτά τα ευτράπελα τα οποία καταγράφονται στην αγορά. Η ακρίβεια, η κρίση, η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση, μια αγορά εργασίας η οποία δυσλειτουργεί, οι απολύσεις περισσότερες από τις προσλήψεις, προϋπολογισμός που κατατίθεται, από τη μια μιλάνε τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ξέρετε, για τον υψηλό πληθωρισμό, από την άλλη φέρνουν πακέτο αφοροελαφρύνσεων που οι περισσότεροι από εσάς λέτε, παιδιά, δεν είναι δυνατόν όμως να ζούμε με τα επιδόματα, χρειάζονται πιο ουσιαστικά μέτρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το καταγράφετε και πώς το βιώνετε εκεί από τον κόσμο στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, κύριε Μανολικάκη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ευτυχώς είχαμε μια καλή, πολύ καλή τουριστική χρονιά. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Όπως είχαμε και το 19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας αυτά τα δύο χρόνια, στην οποία δεν υπήρχε εργασία, ζούσαμε με αναστολές οι συνάδελφοι, οι υποχειακοί, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Θυμηθείτε τα lockdown που είχαμε, που είχε σταματήσει τελείως η αγορά και είχαν μείνει μόνο τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτές όλες οι επιπτώσεις ήρθαν τώρα να δέσουν. Δηλαδή, έχουμε μια καλύτερη τουριστική χρονιά. Ο κόσμος δούλεψε. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πληρώθηκε ο κόσμος για τις υπηρεσίες που πρόσφερε, για την εργασία που πρόσφερε. Έτσι. Και τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είπε ότι θα θεσμοθετήσει, όπως υφίστατο με νόμο από το 2012, το κατώτατο μισθό και θα τον πάει στα 751 ευρώ. Καταλαβαίνετε όμως το 751 ευρώ χωρίς να έχει δώσει η ημερομηνία που θα κάνει αυτή την αύξηση, στην οποία πάρα πολλοί συναδελφοί μας πληρώνονται με αυτή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν φτάνουν με τίποτα όλα αυτά, όλες αυτές οι αυξήσεις που, είναι να, που έχει δώσει ήδη από τον Μάιο και έχει θα δέσει τώρα με το 751. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να καταλάβει ότι για να πατάξει την ακρίβεια, για να δώσει μια όθηση στους εργαζόμενους, ώστε να πάρουν μια ανάσα. Τόσα χρόνια από το 2012 το μόνο που κάνουν είναι να μας πνίγουν και να μας δίνουν ανάσες. Αυτό μας κάνουν. Μας έχουν με το κεφάλι, με τη μύτη στο νερό, μας δίνουν ένα πάτημα και μας ξανασηκώνουν με ένα ψευτοεπίδομα. Αυτό κάνουν. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν τη λύση, να σταματήσουν να καθαρίζουν η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό και να πέσει μέσα με τους κυριολεκτικούς εταίρους, όπως είναι η ηγεσία, το βάθμιο όργανο που υπόγραφε τη λογική στη βάση της εργασίας και άλλους κυριολεκτικούς εταίρους, όπως είναι οι εργοδότες. Γιατί ξέρετε πραγματικά τις ανάγκες της αγοράς, γιατί ο ένας πουλάει, ο άλλος αγοράζει. Μην ξεχνάμε ότι η εργατιά είναι αυτή που και παράγει, αλλά και αγοράζει. Οπότε αυτά που δώσανε όσο αφορά τα full pass, τα power pass και όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπρος σε αυτή την ακρίβεια που έχει έρθει. Ή το περιβόητο καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο έχει αποδειχθεί πως είναι μια κοροϊδία και μισή. Έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικές αυξήσεις να δοθούν, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων και μόνο έτσι ώστε να δουν μια σφυριμέρα και να μπορούσαν να ζήσουν, όχι να πλουτίσουν, να ζήσουν. Και επίσης και αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν είναι να κάνουν προσλήψεις στους ελεκτικούς μηχανισμούς ώστε να πατάξουν και τη φοροδιαφυγή και την εσφοροδιαφυγή και τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Μάλιστα. Ουσιαστική λύση σε μισθούς και μέτρα για αξιοπρεπή διαβίωση. Δύο πράγματα. Έτσι, έτσι μέτρα, όχι μισθούς, αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλαδικές, οι οποίες ξέρουν τις ανάγκες του κάθε κλάδου. Μάλιστα.
Τώρα δεν τολμώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι τα κάνουν όλα αυτά και λοιπά, γιατί είπατε πολλά, το πώς βουτάς, το πώς δεν βουτάς, το πώς ζεις, το πώς ζεις με τις συνθήκες που ζεις σήμερα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι αν υπάρχουν ανοιχτά αυτιά για να τα ακούσουν όλα αυτά, διαπιστώνετε ότι αλλάζει κάτι? Όχι, δεν αλλάζει τίποτα δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δυστυχώς. Και να σας πω και κάτι άλλο, αυτό που δεν είπα. Έχουν παγώσει τις τριετίες για τον κάθε εργαζόμενο από το 2012 και πριν. Έτσι λέει ο κατώτατος μισθός. Και οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται είναι με παγωμένες τις διετίες από το 2012 και μετά. Mm-hmm. Είναι μια κατάφορη αδικία αυτή. Ένας που έχει πιάσει δουλειά το 2012 να αμείβεται με ένα καινούριο που πάει να πιάσει, που να πάει σε εργασία. Γι' αυτό σας λέω, θέλουμε ουσιαστικές αυξήσεις. Και να ξεπαγώσουν επιτέλους οι τριετίες σε όλους τους κλάδους. Είναι βασικό, θα δώσει πραγματική ανάσα σε όλους τους εργαζόμενους αυτούς. Και παλιούς, αλλά και νέους. Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν όμως δημοσιονομικές συνέπειες. Θα πρέπει να κατέβει η ανεργία σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω. Τώρα δεν ξέρω, με την ανεργία και με τα μεγέθη τα οποία δίνουν κάθε φορά να αυξομειώνονται, ανάλογα με το πώς γίνεται το παιχνίδι αυτό με τους αριθμούς, που δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, θέλω να λέω εγώ, και δεν θέλω να το καταλαβαίνω αυτό το παιχνίδι, γιατί κάθε εποχή είναι διαφορετικά τα μεγέθη, και αν ποτέ θα κατέβει κάτω από ένα 12% θα είμαστε πολύ τυχεροί, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τουλάχιστον ανεργία για την Κρήτη μας, τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες, το εποχιακό κομμάτι δεν είχαμε. Ίσα-ίσα που ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε ζήτηση συναδέλφων οι οποίοι να δουλεύουν στα εποχιακά επαγγέλματα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, αυτό που έχει η νομή που έχουν πάρα πολύ ανεργία και μεγάλη είναι αυτοί στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν εκεί οι συνάδελφοι, υποφέρουν, το ξέρουμε καλά, σε επαφές που έχουμε και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους εκεί εκάστοτε πρόεδρους του εργατικού κέντρου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πραγματικά εκεί υποφέρουν. Και εμείς έχουμε κάναμε μια συνάντηση πρώτη στη Ρόδο, εκπροσωπώντας εγώ και ο Στέγιος Βοριάς από εκεί από το Ηράκλειο την Κρήτη, έτσι ώστε να κοιτάξουμε πώς θα φέρουμε στην καινούργια σεζόν από τη Βόρεια Ελλάδα ή από εκεί που συνομούς που υπάρχει μεγάλη ανεργία, συνάδελφους οι οποίοι να ασχοληθούν με το επιχειρηματικό κομμάτι. Εκεί που η κυβέρνηση κοιτάζει να βρει από τρίτες χώρες και επιδοτεί κάποιους και θα τους εκπαιδεύσει κιόλας για να έρθουν να μπουν στα εποχιακά επαγγέλματα, στον τουρισμό π.χ., έτσι, που δεν είναι μόνο αυτός, ας κοιτάξουν και τους Έλληνες, ας επιδοτήσουν και τους Έλληνες να κατεβούν κάτω, να έρθουν εδώ κάτω, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανεργία πάνω. Να έρθουν το καλοκαίρι, να έρθουν και το χειμώνα που είχαμε μεγάλη ζήτηση εργάτες γης, να δουλέψουν. Υπάρχει δουλειά εδώ. Εδώ στην Κρήτη μας υπάρχει δουλειά και το χειμώνα και το καλοκαίρι, και το αποδεικνύουμε συνέχεια με τις ζητήσεις των συναδέλφων. Μα αυτή είναι μια συνολική αντιμετώπιση, αλλά βλέπουμε αποσπασματικά μέτρα, κύριε Μανολικάκη. Βέβαια, ναι, βέβαια. Αποσπασματικά μέτρα. Έτσι. Έτσι. Εμείς πάντως θα πούμε ότι επιτέλους αυτή η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση που θα έρθει, ας κοιτάξει τον εργαζόμενο, ας τον κοιτάξει κατάματα. Γιατί δυστυχώς καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δεν έχει κοιτάξει τον εργαζόμενο. Συνέχεια το βγάζουν το λάδι. Συνέχεια το βγάζουν το λάδι. Καμία κυβέρνηση, μα καμία, δεν έχει κοιτάξει τον εργαζόμενο στα μάτια, να δει πραγματικά τις ανάγκες του και να δει έξω πώς περνάει ο κάθε οικογενειάρχης και πώς μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του και να τα ταΐσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τα Χανιά. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους εσάς τα Χανιά που σήμερα γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε όλους μας, θα λέτε. Σε όλους μας. Σε όλους μας. Έτσι, σε όλους μας. Να είστε καλά, να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα, καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα μου, καλημέρα μου.